Τρέχει και προσπαθεί να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής για την Κρήτη. Τα μέλη του πληρώματος προσπαθούν να τον εμποδίσουν. Τον σπρώχνουν δύο φορές. Ο άτυχος άνδρας προσπαθεί να μπει στο πλοίο, αλλά δεν τα καταφέρνει και καταλήγει στο νερό. Με σοκαριστικό τρόπο το πλοίο ξεκινάει και ο 36χρονος πνίγεται σχεδόν ακαριαία. Το μέσο με τίποτα με τα λευκό που κάμισε και μιλάει για κρατικά στους ώμους. Υπάρχουσε με την ξέρω τι είναι. Έκανε δύο τροσοφάθειες ο άλλος να μπει μέσα στο πλοίο και το μέσο με. Την ώρα που ξεκίναγε ο καταπέλτης να φύγει. Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό, τα μέλη του πληρώματος δεν έδωσαν καμία σημασία. Δεν του πέταξαν ούτε σωσίβιο, αλλά με απάθεια μετά από λίγο είπαν απλά φεύγουμε. Το αποτέλεσμα, ο άτυχος 36χρονος να χαθεί στο νερό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αβοήθητος, αφού πρώτα αντιμετώπισε τη σοκαριστική στάση των μελών του πληρώματος. Συνέχιζε και τον εσωτερικό. Όλοι φωνάζαμε τι κάνεις, τι κάνεις. Ήταν αυτός ο ανάπηρος ότι θα πέσει στη θάλασσα. Δεν είναι ότι έπεσε στη θάλασσα. Έκανε τη βλακεία και τον έριξε στη θάλασσα. Και τον έριξε, δε φίλε. Γυρνάς επί τόπου, κοιτάς ψυχρά έναν άνθρωπο στη θάλασσα και την ώρα που τον παίρνει η δίμηση ο πέλας και τον βάει μέσα, γυρνάς και λες φεύγουμε. Αμέσως μετά το περιστατικό, το πλοίο σταμάτησε και από τα μεγάφωνα ακούστηκε η κοινική ανακοίνωση. Ενημερώνουμε τους κυρίους επιβάτες ότι η καθυστέρηση απόπλου του πλοίου οφείλεται σε περιστατικό που έγινε στο λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο δεν έχει καμία ευθύνη για το συμβάν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Μετά από λίγο, το λιμενικό σώμα προχώρησε στη σύλληψη των δύο ατόμων από το πλήρωμα που βρίσκονταν στον καταπέλτη του πλοίου, του αξιωματικού του καταστρώματος αλλά και του πλοιάρχου. Σε βάρος τους, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από κοινού. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από την εικόνα που έχουμε δει. Είναι εικόνα φρικής. Πρωτοφανές αυτό το οποίο είδαμε και τις σκηνές που εκτελήθηκαν. Πραγματικά αισθάνομαι συντετριμμένος και για το θάνατο του συνανθρώπου μας. Ο αδερφός του θύματος συγκλονίζει. Τον αγαπούσε όλος ο κόσμος, όλος ο Άγιος Νικόλαος και αυτό δεν είναι υπερβολή. Ρωτήστε όποιον θέλετε για τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου, ένα παιδί που βοηθούσε τους πάντες. Δεν είχε σταθερή δουλειά, δεν είχε μάθει κάποια τέχνη, δεν είχε σπουδάσει, αλλά αγαπούσε τους πάντες και τους βοηθούσε. Ταξίδευε συχνά στην Αθήνα για να δει τους φίλους του. Αποκλείεται να μην είχε εισιτήριο. Πάντα πριν ξεκινήσει από την Κρήτη, είχε κόψει και το εισιτήριο της επιστροφής. Οι λιμενικοί μου είπαν ότι είχε λίγα ψηλά πάνω του, είχε αγοράσει εισιτήριο, πιστεύω. Ο δήμαρχος του Αγίου Νικολάου της Κρήτης, μιλώντας στο Open, ανέφερε πως ο 36χρονος έμενε στην Κρήτη, ενώ πληροφορίες από το λιμενικό επισήμαναν πως είχε κανονικά εισιτήριο. Αυτό μας ξεπερνάει, δηλαδή. Εδώ δεν συζητάμε για ζωή, για ανθρώπους, συζητάμε για ζούγκλα. Τελείως. Είναι φοβερό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν αυτό που όδησε αυτούς τους ανθρώπους. Και αφού καταλαβαίνανε και πώς είναι το παιδί, γιατί το καταλαβαίνεις ότι είναι ένα παιδί που έχει ιδιαιτερότητες. Δεν μπορώ να το συλλάβω. Μιλάμε για κτίνη. Ναι, τον πετάξαν κάτω. Τον... Ξεκάθαρα. Αυτό είναι μια συμπεριφορά απάνθρωπη, αδίστακτη. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν συλληφθεί και ελπίζω πάρα πολύ γρήγορα να οδηγηθούν στη φυλακή. Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς αυτή τη φρίκη, αυτή τη βαρβαρότητα, αυτή την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Αποκτήνωση. Καλούμε τον αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας να πράξει τα δέοντα. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2023 να συμβαίνουν αυτά τα τραγικά περιστατικά. Πέρα από τις δεδομένες ευθύνες μελών του πληρώματος που πρέπει να αποδοθούν, το Κομμουνιστικό Κόμμα απαιτεί να διερευνηθεί σε βάθος το έγκλημα και όλες οι συνθήκες που το προκάλεσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο υπήρχε στέλεχος από το λιμενικό σώμα για τα μέτρα τάξης, αλλά όχι μπροστά στον καταπέλτη, καθώς είχε ολοκληρωθεί η φόρτωση των επιβατών.